Άλλωστε, τα έχουμε πει και παλιά και στην προηγούμενη έτσι, πολιτική και εκλογική σου απόπειρα, έτσι. Το Όταν 12. ναι, είχες εκλεγεί αρχικά. Ναι. Για θύμισε στον κόσμο τι είχε γίνει τότε. Κατέβηκε ο Γιάννης ο Δημαράς με ένα σχήμα πολιτικό που είχε κάνει το Άρμα Πολιτών σε συνεργασία με τον Καμένο και προσπαθούσαμε επίσης να κατέβουμε διότι δεν θα υπήρχε δυνατότητα να βγει βουλευτής από αυτό το σχηματισμό. Εγώ δεν ήμουν μέλος και τέτοια. Φιλικά, προσκύμενος κτλ. Εξελέγεις λοιπόν, αλλά τότε ήταν που στην ουσία πήγαμε μέσα στις επόμενες εκλογές, έτσι, οπότε πώς έμεινες βουλευτής πρακτικά. Γιατί λειτουργήσε αυτό το φοβερό που λένε, το έμαθα τώρα, το ξέρω απ' έξω, συνταγματικά όταν οι εκλογές γίνονται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δεν ακριβώς, είναι ένας χρόνος, είναι 8 μήνες, οι επόμενες εκλογές γίνονται με λίστα. Έτσι. Στη λίστα σημαίνει λίστα τι? Ότι ο πρόεδρος αποφασίζει ποιους θα βάλει στη λίστα. Ήθιστε, δημοκρατικά, να μπαίνει αυτός που πήρε στις προηγούμενες, στην κλίμακα του αριθμού, ας πούμε, των ψήφων, να μπαίνει. Αλλά δεν γίνεται αυτό. Μπαίνουν συνήθως οι στενά κομματικοί, φίλοι, ο περίγυρος και αυτοί που προσκυνά και λένε μπράβο κτλ. Εκεί εγώ, επειδή δεν ανήκα σε αυτή την περίπτωση, δεν μπήκα στη λίστα. Και έγινα αντί για Παύλος Ευαγγελίστα που λένε. Πόσο έμεινες λοιπόν βουλευτής πρακτικά? Είμαι βουλευτής 2 ημερών. Όσο να φαίνεται αυτό μπορεί να φανεί και αστείο, η εμπειρία των 2 ημερών ήταν συγκλονιστική. Δηλαδή εγώ όταν μπήκα μέσα στη Βουλή, μία μέρα ήταν ορκιστήκαμε, ένιωσε ένα δέος, έπαθα σοκ. Και η δεύτερη ήταν ότι γιόρτασε όλη η Βουλή την γενοκτονία των Ποντίων. Σε κάποιον που θα πει, ωραία τα λέει ο Κοντογιαννίδης, αλλά ο Κοντογιαννίδης έχει υπάρξει πρωταγωνιστής, έχει περάσει από δουλειές στην τηλεόραση, έχει περάσει από δουλειές στο θέατρο, μόνο φτωχός δεν είναι. Άρα λοιπόν κάποιος που είναι πλούσιος έρχεται να μας φτιάξει το κίνημα των φτωχών. Ναι. Τι θα το απαντούσες? Ναι, θα το απαντούσα πολύ απλά. Εσύ είσαι πάνω από τα 10 εκατομμύρια ή κάτω από τα 10 εκατομμύρια? Λοιπόν, είμαι ένας συνταξιούχος ηθοποιός, για να δηλώσουμε, ο οποίος έβγαλε σύνταξη 2.500, διότι είχα 18.000 αίσθημα στην ελεύθερη αγορά θεάματος. Πολύ δύσκολο, το γνωρίζεις. Αλλά με διάφορους τρόπους και διάφορα κόλπα πετσοκόφτηκε η σύνταξη και φτάσαμε στα 1.200. Με 1.200 δεν μπορώ να συντηρήσω ούτε την κόρη μου που σπουδάζει, να είναι καλά το παιδί, θα δουλέψει κι αυτή. Άρα ανήκουμε στην κατηγορία που παλεύουμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς.